πώς το παιχνίδι μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά στις σχέσεις μιας οικογένειας, πώς μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητα γονέων και παιδιών και πώς θα βρει την εφαρμογή του, αυτό που συνήθως αποκαλούμε ως ποιοτικό χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά συζητήθηκαν και αναπτύχθηκαν μεταξύ άλλων στο πλαίσιο διημερίδες που έλαβε χώρα στην ΑΦΠΑΚΤΟ με θέμα το παιχνίδι και την αξία του στην οικογένεια. Είναι μια προσπάθεια να ενημερωθούν οι γονείς για την έννοια του παιχνιδιού, να έχουν μια πιο σφαιρική εικόνα από ό,τι συνήθως και να κινητοποιηθούν για να αρχίσουν να παίζουν περισσότερο και με καλύτερο τρόπο με τα παιδιά τους. Η διημερίδα πραγματοποιήθηκε στο χώρο τεχνουργείου στο Γρίμποβον ΑΦΠΑΚΤΟΥ από τον εργοθεραπευτή Μιχάλη Λιβιτσιάνη και την Άτζη Κάτζου με την υποστήριξη μεταξύ άλλων της εταιρείας Πλαστικών Κοτρώνης. Ασχολούμαι με τα παιδιά, κυρίως μέσω του παιχνιδιού. Ομάδες για αγωνίες και για παιδιά σήμερα γίνονται πράξη. Εδώ μέσα από τη διημερίδα και με τη συνεργασία με τον κύριο Λιβιτσιάνη προσπαθήσαμε να κάνουμε το παιχνίδι πράξη, να βάλουμε τους γονείς στο παιχνίδι. Πώς? Συμμετέχοντας σε εργαστήρια, αλλά κυρίως συμμετέχοντας σε μια ομιλία του κυρίου Λιβιτσιάνη που δίνει μια λύση και μια οδηγία για το παιχνίδι από όλες τις απόψεις και σε όλες τις πλευρές. Η εταιρεία μας, στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στηρίζει τη συγκεκριμένη δράση που αφορά το παιχνίδι στο πλαίσιο της οικογένειας. Τέτοιες δράσεις βοηθούν τους γονείς να ανταποκριθούν στο δύσκολο ρόλο που τους έχει ανατεθεί και θεωρούμε ότι θα πρέπει να είμαστε αρρωγοί σε αυτό το δύσκολο έργο τους. Τέτοιες δράσεις θεωρούμε ότι βοηθάνε την κοινωνία και θέλουμε με κάθε δυνατό τρόπο να είμαστε παρόντες. Οι γονείς μάλιστα είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν και σε ενημερωτικού εκπαιδευτικού χαρακτήρα ομιλία του κυρίου Λιβιτσιάνη με θέμα παιχνίδι παιδί γονέας. Τα παιδιά έχει ως βασικούς στόχους να βοηθάει τα παιδιά να οργανώνονται και να είναι αποτελεσματικά στην καθημερινότητά τους και να πετυχαίνουν σε κάτι την εσωτερική οργάνωση που χρειάζεται για να τα καταφέρνουν. Η οργάνωση αυτή, η εσωτερική οργάνωση που λέμε, έχει να κάνει και με ψυχολογικούς παράγοντες, αλλά έχει να κάνει και με νευρολογικούς παράγοντες που αφορούν στην ορίμανση, στην πεδοπόνηση του νευρικού συστήματος. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν και 3 βιωματικά εργαστήρια, στα οποία έλαβαν μέρος οι γονείς με τα παιδιά τους και η συμμετοχή ήταν δωρεάν.